θα είναι ένα στοιχείο υπέρ των κατηγορούμενων. Σε αντίθεση με το αν βρεθεί και πιστοποιηθεί. Δεν νομίζω θα είναι δεν θα είναι ένα στοιχείο υπέρ των κατηγορουμένων. Απλώς θα είναι ένα στοιχείο που από την πρώτη στιγμή υπεράσπισε, από το πρωτοβάθμιο δικαστήριο προσπάθησε να χρησιμοποιήσει, ότι αφού δεν έχει βρεθεί πτώμα, δεν μπορούμε να μιλάμε για ανθρωποκτονία. Αλλά είναι τόσο μεγάλη η πλημμύρα του αίματος που βρέθηκε στο πόρτ μπαγκάζ του αυτοκινήτου. Που πλέον δηλαδή μιλάμε πάνω για μιλάμε για μεγάλη ποσότητα, πάνω από 2 λίτρα, στα οποία είναι γεγονός ότι κανείς δεν μπορεί να επιβιώσει. Κύριε Ρουσόπουλε, δεν είναι. Γνωρίζετε καλύτερα από τον καθένα όμως ότι δεν είναι μόνο η κοιλίδα που βρέθηκε, που όντως πρόκειται για μια πολύ μεγάλη κοιλίδα αίματος. Είναι και άλλα πολλά στοιχεία τα οποία και υπόθηκαν και αναλύθηκαν λεπτομερώς στο δικαστήριο. Είναι μια αλληλουχία γεγονότων που συνέβησαν εκείνες τις μέρες. Γι' αυτό και το δικαστήριο καταδίκασε χωρίς να υπάρχει πτώμα σε τον 73χρονο σε ισόβια κάθεξη. Πάντως κάτι μου λέει ότι θα επανέλθουμε σύντομα σε αυτή την ιστορία, γιατί αναμένεται το DNA και η ταυτοποίηση. Και εδώ φαίνεται πάλι η πολύ καλή δουλειά του ανθρωποκτονιών της ασφάλειας. Δεν έχω γνώμη γι' αυτό, για να μπορέσω να εκφέρω άποψη. Γι' αυτό που έχω όμως γνώμη και μπορώ να πω, είναι ότι αυτή η μάνα παλεύει 5 χρόνια τώρα να βρει τα λείψανα του παιδιού της, να βρει τα οστά. Και εδώ τώρα, αν ταυτοποιηθεί αυτή η κατάσταση, καταλαβαίνετε ότι οι επόμενες ημέρες θα είναι καθοριστικές για τη ζωή αυτής της μητέρας, που όσες φορές και αν τη ζήτησες να μιλήσετε παρέα, σου έκανε πάντα έτσι, την τιμή, σου άνοιγε την αγκαλιά της για να σου πει αυτά που ένιωθε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Ρουσόπουλο, να ακούσουμε τη μητέρα. Κυρία Βαρβάρα, έχουν περάσει πάνω από 4 χρόνια από την ημέρα που εξαφανίστηκαν τα ίχνη του γιού σας, του Μάριου. Όλα αυτά τα χρόνια δίνεται έναν τεράστιο αγώνα. Είναι ένα μεγάλο δράμα. Μια τεράστια προσπάθεια. Προσπαθώ να βρω την αλήθεια και να αναπαυθεί το παιδί μου όσο γίνεται πιο ήρεμη. Η ψυχούλα του να είναι εκεί που βρίσκεται. Τουλάχιστον ας μας πούνε οι κύριοι αυτοί, δεν πρέπει να τους ονομάσω όλο, που έχουν πετάξει το παιδί. Να πάνε να το τιμήσουν όπως το χρειάζεται. Να μας πούνε πού το έχουν πετάξει, γιατί δεν το έχουν θάψει. Το έχουν πετάξει κάπου. Σε ποιον γκρεμό το έχουν πετάξει, να πάνε να βρούμε τα κοκαλάκια του. Ας τους φωτίσει ο Θεός να μας πούνε πού βρίσκεται. Τίποτα άλλο δεν θέλω. Και τα άλλα θα αναλάβει ο Θεός. Εγώ δεν πρόκειται να πάρω εκδίκηση, δεν θέλω εκδίκηση. Θέλω να βρω το παιδί μου. Όπως και να είναι, όπως μου επιφώνησα, όπως και να είναι. Το θέλεις, ναι, όπως και να είναι, μου το φέρουν πίσω. Στον 73χρονο, τον φερόμενο σε εγκέφαλο της υπόθεσης, σε πρώτο βαθμό επευλήθη η ποινή των ισοβίων σύν κάποια χρόνια κάθριξη. Σας ικανοποιεί η πρωτόδικη ποινή? Ευχαριστώ τον Πρόεδρο, γιατί είσαι μια πολύ καλή τιμή, αλλά εγώ παρακαλώ πολύ και τον νέο Πρόεδρο τώρα να τον υποχρεώ, να τον αναγκάσει να μας πει που έχει τα κόκαλα που τα έχει πετάξει. Το θέμα δεν είναι να ικανοποιεί η ποινή του, θα με ικανοποιήσει όταν βρω το παιδί μου. Αυτή θα είναι η ικανοποίηση για μένα, ναι. Να σταματήσω να... να ψάχνω και να ρεμίσει η ψυχούλα του. Αυτό δεν είναι. Μόνο αυτό δεν είναι. Μα μου πούνε που το έχουν πετάξει. Δεν το έχουν θάψει, το έχουν πετάξει. Να μάθω την αλήθεια. Αυτό θέλω, να μάθω την αλήθεια, να βρω τα κόκαλα του παιδιού μου. Αυτό θέλω, τίποτα άλλο δεν θέλω. Ο Θεός βλέπει και θα μάθουμε την αλήθεια. Με τη βοήθεια του Θεού θα μάθουμε την αλήθεια. Είναι ελπίδα μου, διότι αυτοί είναι τέρατα. Δεν μιλάνε. Θέλουν να εκδικηθούν και εμένα και το νεκρό παιδί μου. Αυτό θέλουν να κάνουν. Αλλά την εκδίκηση θα την πάρω από το Θεό και όχι από μένα. Ναι. Ο Μάριος ήταν μοναχοπαίδι. Και πολύ καλό παιδί και τίμιο και ηθικό. Δούλευε εδώ στο ιατρείο. Ήταν ο άντρας του σπιτιού μας και κράτησε και τα οικονομικά και τη γραμματεία του ιατρείου. Ήταν ο μόνος άνθρωπος που είχα στη ζωή. Ήταν η ζωή μου. Δίπλα σας συνέχεια. Ήταν η ζωή μου, τίποτα άλλο δεν.
απλώς στέκομαι όρθιο για να μάθω την αλήθεια. Τίποτα άλλο δεν θέλω. Θα ψάξω να βρω το παιδί μου. Τίποτα άλλο δεν θέλω. Εδώ παίρνω πάρα πολλά μηνύματα ενώ βλέπετε τη συνέντευξη και θα